Δεύτερο μέρος, και νομίζω, Σοφία, ότι ο κύριος Σταϊκούρας μας είπε τα της κυβέρνησης, μας είπε τα του Υπουργείου. Και απολύτως χρηστικά μεταφορών. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Θα λέγαμε. Και τα έργα. Και οφείλω να σου πω ότι τα έργα μικρής κλίμακας, αυτά τα οποία μας ανέφερε ο Υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας, είναι ίσως σημαντικότερα από τα μεγάλα, τα εμβληματικά έργα. Διότι σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε σημείο της Ελλάδας, αυτά τα έργα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και τα μικρά και τα μεγάλα έχουν σημασία και ασφαλώς. Σίγουρα θα τα δούμε και στην πράξη συν της άλλης. Να πάμε τώρα λίγο στα πιο έτσι, προεκλογικά, θα μου επιτρέψεις, λίγο, να δούμε έτσι και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, να μας τα πει η γραμματέας, φυσικά, του κόμματος. Η γραμματέας του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, η γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, βρίσκεται κοντά μας. Καλησπέρα σας, καλή μεγαλοβδομάδα. Καλησπέρα σας. Καλό Πάσχα να έχουμε, κυρία Σιρεγγέλα. Αλλά φαντάζομαι ότι για εσάς το φετινό Πάσχα, όπως άλλωστε πριν από κάθε ευρωεκλογές, πριν από κάθε εκλογές, έχει και μία παραπάνω ιδιαιτερότητα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους και όλους. Σαφώς, ναι, έχουμε μπει σε μια προεκλογική εκστρατεία όσον αφορά τις ευρωεκλογές. Και αυτό είναι και το σημαντικό που πρέπει να, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, η κάλπη είναι άδεια των ευρωεκλογών. Όπως κάθε κάλπη, το πολιτικό κοντέρ μετά από κάθε εκλογική διαδικασία γράφει πάλι από την αρχή. Σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε με αλαζονία τις προηγούμενες εθνικές εκλογές και το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, η εντολή του Πρωθυπουργού σε όλες και όλους μας είναι ότι όταν είμαστε κυβέρνηση, είμαστε για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Είπατε εθνικές εκλογές τώρα. Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κεχαγιά, είπε χθες, κυρία Σιλεγγέλα, ότι φοβάστε αφενός τις εθνικές εκλογές και ειδικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τις φοβάστε? Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι οι εθνικές εκλογές, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, γίνονται κάθε 4 χρόνια. Και μια κυβέρνηση, για να μπορέσει να εξελίξει και να εφαρμόσει όλο το προεκλογικό της πρόγραμμα, σαφώς χρειάζεται μια τετραετία. Βέβαια, έχουμε δει ότι ένα μεγάλο ποσοστό όσων είχαμε βάλει στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για πριν τις εκλογές του 2023, ότι έχει εφαρμοστεί, παραδείγματος χάρη, πάνω από το 50% της οικονομικής πολιτικής. Και ταυτόχρονα είδαμε και την προηγούμενη τετραετία ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων είχαμε βάλει στο προεκλογικό μας πρόγραμμα για τις εκλογές του 2019, ότι εφαρμόστηκε. Άρα έχουμε περάσει στις εποχές που πλέον τα κόμματα πρέπει να καταθέτουν προγράμματα που θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα. Όχι άλλα να λέμε προεκλογικά, άλλα λέμε μετοεκλογικά, γιατί τα έχουμε ακούσει αυτό από την πλευρά της αντιπολίτευσης πάρα πολλές φορές, ότι εντάξει, λέμε και κάτι παραπάνω προεκλογικά, μετεκλογικά μπορεί και να μην γίνει. Έχει πει κιόλας ότι δεν είπατε πολλά από αυτά τα οποία προχωρήσατε. Έτσι λέει η αντιπολίτευση. Δεν σας άκουσα καλά, μπορείτε να ξαναπείτε την ερώτηση, γιατί δεν έχω καλή σύνδεση. Ναι, ναι, φυσικά. Η εξωματική αντιπολίτευση λέει αυτό ακριβώς που είπατε και πόσο μάλλον το επιθερματίζει κιόλας, λέει ότι πολλά από αυτά που προχωρήσατε με fast track διαδικασίες το πρώτο τετράμινο του 2024 δεν τα είχατε ουσιαστικά πει προεκλογικά. Όχι. Όλα ήταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και καλούμε, και όλα μάλιστα ήταν και κοστολογημένα. Γιατί κάθε φορά ό,τι υποσχόμαστε θα πρέπει να γνωρίζει και ο ελληνικός λαός που καλείται να ψηφίσει είτε εθνικές εκλογές είτε ευρωεκλογές, τι έχει γίνει στο παρελθόν, τι έχει κάνει κάθε κόμμα, είτε ως κυβέρνηση αλλά και ως αντιπολίτευση. Έτσι, γιατί εμείς ως Νέα Δημοκρατία, επειδή ερχόμαστε και στο θέμα εδώ των ευρωεκλογών, ως παράταξη πάντα βάζαμε το εθνικό συμφέρον μπροστά από το μικροκομματικό. Και αυτό το αποδείξαμε και το 2015, που βάλαμε πλάτη για να παραμείνει η χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Θυμάστε με τα δημοψηφίσματα, με το δημοψήφισμα που είχε γίνει τότε, το ναι, που, μάλλον το όχι που έγινε ναι, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Όλη αυτή η ένταση που υπήρχε, χωρίσαμε, διχάσαμε τότε τον ελληνικό λαό, χωρίς, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει κανένας λόγος. Υποσχέθηκαν ότι θα ασκήσουν τα μνημόνια αμέσως την επόμενη μέρα, φέραν ένα ακόμα μεγαλύτερο και απεχθέστερο μνημόνιο από αυτό που υπήρχε στο παρελθόν, από αυτά που υπήρχε στο παρελθόν. Άρα, ο καθένας και η κάθε μια
Ο κάθε πολίτης, η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας έχει δει και από την πλευρά της αντιπολίτευσης τη Νέα Δημοκρατία και από την πλευρά της κυβέρνησης. Είμαστε το κόμμα που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τότε πολλοί και πολλές, αν θυμάστε, και οι παλιότεροι σαφώς το θυμούνται καλύτερα, το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Είμαστε η χώρα που πάντα προσανατολίζει, η παράταξη που πάντα προσανατολίζει τη χώρα προς τη Δύση, που πάντα πήγαινε και οι ευρωβουλευτές μας, αλλά και ο Πρωθυπουργός, όταν πηγαίνει στην Ευρώπη, διεκδικεί για τη χώρα. Πολλές φορές έχουμε γίνει εμείς η καλή πρακτική για τις άλλες χώρες, ενώ παλιότερα ήμασταν ο ουραγός της Ευρώπης. Θυμάστε το 2015-2019 πώς ακριβώς αντιμετωπίζαν την Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Τα είχαμε ζήσει γενικότερα όλη την περίοδο, αν μου επιτρέπετε, κυρία Συρεγγέλα, μετά το 2009, το πώς μας αντιμετώπιζαν μετά την ανακοίνωση Παπανδρέου στο Καστελόριζο, πώς μας αντιμετώπιζαν οι Ευρωπαίοι στις συνόδους κορυφής, που τελείως ξαφνικά... όχι απλά ουραγή της Ευρώπης, ήμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Και το θέμα είναι, και χαίρομαι, θα μου επιτρέψετε να πω, που αναφέρεστε στα ευρωπαϊκά ζητήματα, διότι ήμουν έτοιμος να σας ρωτήσω εάν και αυτές τις ευρωεκλογές θα τις πάμε όλη την προεκλογική περίοδο με όρους εθνικών εκλογών. Θα μιλήσουμε για την Ευρώπη, θα μιλήσουμε με αυτά τα οποία διακυβεύονται και αυτά τα οποία ενδεχομένως βλέπουμε ότι μπορεί να χάσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 9η Ιουνίου, ή θα μείνουμε στα εσωτερικά θέματα, διότι αυτό βλέπουμε από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Έχετε δίκιο, κύριε Παπαδάκη. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν πρωθυπουργό που πρωτοστάτησε, τότε μαζί με και κάποιους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, πρωτοστάτησαν ώστε να μπορέσει να γίνει το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολλά λεφτά από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Μάλιστα, η χώρα μας ήταν και από τις πρώτες χώρες που διαμόρφωσαν και το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χώρα και κατέθεσαν τότε μέσα στους χρόνους που απαιτούνταν, από τους πρώτους μάλιστα, και μάλιστα από τους πρώτους και από άλλες μεγαλύτερες χώρες, όπως η Γερμανία παραδείγματος χάρη. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει πάρει μια αναπτυξιακή προοπτική, με τα προβλήματα και με τις παραλήψεις. Εμείς δεν λέμε ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, σε κάθε περίπτωση. Και όποιος δουλεύει γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα κάνει και λάθη. Το θέμα είναι όμως ότι τα λάθη αυτά τα διορθώνουμε άμεσα, ότι είμαστε πάντα πάνω από τα προβλήματα. Και επίσης, εδώ να το πούμε και στους πολίτες, και εδώ χρειάζεται και το λέω συχνά, και ο ρόλος ο δικός σας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούν οι πολίτες ότι ενδεχομένως οι ευρωεκλογές μπορεί να είναι μια πιο χαλαρή ψήφος, ενδεχομένως μια ψήφος διαμαρτυρίας. Δεν είναι έτσι. Και να σας πω για ποιο λόγο δεν είναι έτσι. Γιατί αφορά άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Πολλές αποφάσεις, η συντριπτική πλειοψηφία μάλιστα των αποφάσεων που παίρνονται στο Ευρωκοινοβούλιο από τους ευρωβουλευτές, αμέσως μετά είτε είναι σε επίπεδο οδηγιών, είτε είναι σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, αμέσως μετά γίνονται νόμοι εδώ στη χώρα μας. Άρα, οι άνθρωποι που θα στείλουμε εκεί θα πρέπει να είναι πραγματικά άνθρωποι που πρέπει να γνωρίζουν τα θέματα πάρα πολύ καλά, να πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πάνω απ' όλα να παίζουν με τη φανέλα της χώρας. Και όχι, όπως είπατε εσείς, να μεταφέρουν εσωτερικές διαδικασίες, εσωτερικές ίντριγκες, εσωτερικές αυτό που μπορεί εδώ πέρα μικροκομματικά, να τα μεταφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα, σας είπα, εμείς ως αντιπολίτευση το έχουμε αυτό αποδείξει πάρα πολλές φορές και ως αντιπολίτευση στο παρελθόν. Δηλαδή, ακόμα και τότε που είχε η χώρα μεγάλα θέματα και κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πηγαίναμε στην Ευρώπη για να κάνουμε κακό στην χώρα. Πηγαίναμε εκεί και προσπαθούσαμε και οι δικοί μας ευρωβουλευτές να βοηθήσουν ώστε η χώρα μας να προχωρήσει, ακόμα και αν δεν ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Δεν το αντιμετωπίζαμε μικροπολιτικά ή μικροκομματικά. Άρα τι θέλουμε? Θέλουμε σταθερότητα και όχι μια ψήφος διαμαρτυρίας. Η χώρα έχει πάρει μια αναπτυξιακή προοπτική, σαφώς με προβλήματα, αλλά πάντα με μια κυβέρνηση που είναι από πάνω και τα αντιμετωπίζει όσο το δυνατόν καλύτερα. Όποιος και όποια πει ότι μπορέσει, ότι θα μπορέσει με ένα μαγικό ραβδί να τα λύσει όλα ή όταν θα έρθει στην κυβέρνηση δεν θα υπάρχουν προβλήματα, νομίζω ότι ο λογικός και οι λογικοί πολίτες αντιλαμβάνονται ότι μάλλον θα πει ψέματα. Άρα, ο Πύχης, πού τοποθετείται για εσάς τις ευρωεκλογές?
ο πύχης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ψηλά, άλλωστε το έθεσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν μας έχετε πει κάτι συγκεκριμένο, αυτό εννοώ. Δηλαδή θέλουμε να ακούσουμε και κάτι συγκεκριμένο. Οι δημοσκοπήσεις σας βρίσκουν εκεί στο 33% περίπου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει 17%. Συγκρίνουμε ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Και πώς θα το πω αυτό. Αν θυμάστε, το 2019 η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές είχε πάρει ένα 33%. 33%, ναι. Άρα εκεί θέλετε να κρατήσετε αυτό. Ένα μήνα μετά, σε εθνικές εκλογές, πήρε ένα 39%. Άρα, ο πύχης σαφώς θα πρέπει να συγκρίνουμε και να βάζουμε τον πύχη όπως ακριβώς πρέπει. Μίλα με μίλα να συγκρίνουμε και πορτοκάλια με πορτοκάλια. Όχι, 3% είναι ευχαριστημένοι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Σπύρο, επίσης εγώ επίσης καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα θα είναι να είναι πάνω του 30%, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μας ενδιαφέρει να είναι όσο το δυνατό πιο ψηλά. Μας ενδιαφέρει ότι αυτή η αναπτυξιακή προοπτική που έχει πάρει η χώρα, αυτή η σταθερότητα, πλέον ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πολύ ψηλά, ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζεται πάρα πολύ ψηλά, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι Ευρωπαίοι ηγέτες, το λένε παγκόσμιοι ηγέτες όσον αφορά τον Πρωθυπουργό. Άρα αυτό δεν θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Σαφώς την επόμενη τρία όσα μένουν για τις επόμενες εκλογές. Άρα δεν μπαίνουμε σε λογικές ότι να κάνουμε εκλογές όπως γινόταν πολλές φορές στο παρελθόν. Πότε μας συμφέρει να κάνουμε εθνικές εκλογές, να τις κάνουμε. Θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τετραετία, ώστε να μπορεί η κάθε κυβέρνηση να αναπτύξει και να εφαρμόσει όλο της το πρόγραμμα. Αν μου επιτρέπει, ναι. Σοφία, πάντως η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά από τώρα εθνικές εκλογές. Και μάλιστα λέει, είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία, λέει, με τις ευρωεκλογές να κάνουμε και εθνικές εκλογές. Αυτή τη ρητορική, τα τελευταία, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, δεν την έχουμε συνηθίσει, κυρία Σιρεγγέλα. Τι εννοώ? Το γεγονός ότι και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας, από την αρχή ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει, θα εξαντλήσω την τετραετία. Δεν το πίστεψε κανένας. Την εξάντλησε. Το ίδιο λέει και τώρα. Αυτό ακριβώς είναι που είπαμε και στην αρχή της συζήτησης. Πλέον έχουμε περάσει σε ένα επίπεδο πολιτικής που κάθε κυβέρνηση πραγματικά τηρεί το χρονικό πλαίσιο το οποίο της το δίνει το ίδιο το Σύνταγμα. Η αξιωματική αντιπολίτευση, αν θυμάστε, και την προηγούμενη τετραετία, ανά εξάμηνο, ανά τρίμηνο, δεν θυμάμαι για να μην αδικήσω κιόλας, ανατακτά χρονικά διαστήματα για να είμαι πιο σαφής, ζητούσε εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει κιόλας να γίνει. Με ποια έννοια? Ότι μία κυβέρνηση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, εκλέγεται για μία τετραετία. Είδαμε ότι την προηγούμενη τετραετία γίνανε πάρα πολλά. Ότι μπόρεσαμε και εφαρμόσαμε το πρόγραμμα που είχαμε προσχεθεί. Αυτό ακριβώς κάνουμε και τώρα. Είστε σαφείς και δεν φοβάστε τις εθνικές εκλογές επίσης, το κατάλαβα. Παρόλα αυτά που λέτε ότι γίνεται στην ώρα τους, δεν τις φοβάστε από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, το οξύμορο πάντως είναι ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει τον πύχη σε επίπεδο ευρωεκλογών. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τον πύχη σε επίπεδο εθνικών για εκλογών. Για όλα τα κόμματα έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, όλοι, όλα ΣΥΡΙΖΑ τα βάλει, κόμματα θα γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ βάλει τον πύχη σε επίπεδο ευρωεκλογών, θα πρέπει να φτάσει κοντά στο 25-26%, 27% πόσο είχε πάρει το 2019. Όχι, με ένα 17% έχει πει και ο Κασαλάκης ότι είναι ευχαριστημένος. Ναι. Πάντως, κυρία Σιρεγγέλα, τις ψήφους των Σπαρτιατών τις θέλετε? Δεν σας ακούω καλά, έχασα το τελευταίο. Ωραία, ναι, επανήλθε. Τις ψήφους των Σπαρτιατών τις θέλει η Νέα Δημοκρατία? Ας πούμε, ο κ. Κασελάκης έχει πει όχι, κατηγορηματικά δεν τις θέλουμε. Περίμενε, ποιος Κασελάκης από τους δύο? Ο πρόεδρος. Γιατί ο ξάδερφος είπε ότι τις θέλουμε. Ο Στέφανος Κασελάκης μετά είπε όχι, κατηγορηματικά δεν τις θέλουμε. Εσείς τις θέλετε? Γιατί εγώ έχω μπερδευτεί με τους Κασελάκηδες. Νομίζω ότι έχει γίνει απόλυτα κατανοητό αυτό. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ως κυβέρνηση, φέραμε νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να μην μπορούν τέτοιου είδους κόμματα να κατέρχονται στις εκλογές, και ταυτόχρονα είδαμε και την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου. Δικαιοσύνη φυσικά είναι αυτή που αποφασίζει. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που θέτει τα όρια, αλλά τους νόμους, αυτό έχει το, έρχονται από την νομοθετική εξουσία. Και είδαμε ότι στο πλαίσιο αυτό, ως κυβέρνηση, ενώ σε αντίθεση με άλλα κόμματα, που ενώ λένε δεν τους θέλουν, δεν είδαμε ούτε να καταθέσουν υπόμνημα στον Άριο Πάγο για τα κόμματα αυτά. Και μάλιστα και μέσα στην Βουλή, ο ίδιος ο πρόεδρος των Σπαρτιατών είπε, ευχαρίστησε και μάλιστα χαρακτήρισε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Κασελάκη ως αξιοπρεπής, γιατί δεν κατέθεσε υπόμνημα. Άρα και εκεί βλέπουμε για κάμια ακόμη φορά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μια διτή
γλώσσα, έτσι, διτή επιχειρηματολογία. Από τη μία ο Κασελάκης ως πρόεδρος είπε ότι δεν θέλει τις ψήφους, από την άλλη ο Κασελάκης, ο έτερος Κασελάκης, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής, τις διεκδικεί. Πάντως σε κάθε θέλετε. Το να λέμε, αυτό ακριβώς, το να λέμε ότι κάτι θέλουμε ή δεν θέλουμε, αυτό δεν το αποδεικνύουμε στα λόγια, το αποδεικνύουμε με τις πράξεις. Και στην πράξη εμείς είχαμε μπει στη λογική από την πρώτη στιγμή να μπορέσουμε να βάλουμε φρένο όσο το επιτρέπει η δική μας η πλευρά, όσον αφορά μας επιτρέπει το Σύνταγμα με τη διάκριση των εξουσιών, να βάλουμε φρένο σε τέτοιου είδους μορφώματα. Και φυσικά είδαμε το αποτέλεσμα, το που είπε η δικαιοσύνη, οι απόψεις της οποίας και οι αποφάσεις της είναι απόλυτα σεβαστές λόγω της διάκρισης των εξουσιών. Θέλω να κλείσουμε για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Θέλω μόνο το εξής, μία γρήγορη απάντηση στις διαρροές που φαίνεται να υπάρχουν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και επειδή υπάρχει γενικότερη τάση στην Ευρώπη, εάν αυτό σας ανησυχεί και πώς θα το αντιμετωπίσετε. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ευρύτερη, όπως είπατε και στην Ευρώπη, μια τάση με ανθρώπους, με πολίτες που να κατευθύνονται στην ακροδεξιά. Εμείς θα προσπαθήσουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα αρκέσει η προεκλογική εκστρατεία να πείσουμε τους πολίτες ότι ο ψευδοπατριωτισμός είναι κάτι που μπορούμε πάρα πολύ ωραία να το λέμε, αλλά αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά πατριώτες και πατριώτισες, αυτό πρέπει να το αποδεικνύουμε με τις πολιτικές μας. Και έχουμε δείξει ως κυβέρνηση ότι και την αμετική θωράκιση της χώρας προβάλαμε και προχωρήσαμε και πάνω στον ευρώ σταματήσαμε με το φράχτη τις μεταναστευτικές ροές και στα νησιά σταματήσαν οι μεταναστευτικές ροές και μάλιστα όταν παραλάβαμε το 2019, θυμάστε πολύ καλά την κατάσταση των νησιών. Αυτός που είναι και πραγματικά, αν θέλετε να το πούμε, ευαίσθητος, δεν αφήνει ανθρώπους να βρίσκονται μέσα στις λάσπες όπως ήταν εκεί στη Μόρια, αν θυμάστε. Σε κάθε περίπτωση, είχαμε και μια κρίση μεταναστευτικού τώρα, βέβαια, κύριε Στραγγέλη. Αυτό είναι δίκαιη και σε κάθε περίπτωση πρώτα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και σε αυτά που θέλει η ίδια η χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στραγγέλη. Καλή συνέχεια, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Θα πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πρέπει να σου πω πάντως το εξής. Το 32-33% που βάζει ως πύχη η Νέα Δημοκρατία, εάν καταφέρει, είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Αν συγκρίνουμε αυτό, κουκιά με κουκιά και ρεβίθια με ρεβίθια, ναι, εντάξει, το 33% είναι ευχαριστημένοι. Βάσει των δημοσκοπήσεων, είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Μέχρι στιγμής το πιάνει. Εάν καταφέρει και βγάλει τέτοιο αποτέλεσμα η κάλπη στις 9 Ιουνίου, θα είναι τεράστια επιτυχία. Διότι αυτό το ποσοστό θα το έχει πάρει μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας. Αν με τι άλλο δικαιολογείς την φθορά που υπάρχει. Ασφαλώς. Ναι, σαφώς. Νομοτελειακά. Κοίταξε, με βάση τα ποσοστά που φαίνεται να παίρνει η εξωματική αντιπολίτευση, θα είναι μεγάλη η ψαλίδα και η διαφορά. Οπότε σε κάθε περίπτωση, ναι, σίγουρα είναι μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά βέβαια μέχρι να βρεθεί και αντίπαλος. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Λέξη κλειδί αυτή η οποία είπες. Ψαλίδα, ναι. Σε όλες τις εκλογές, πρέπει να σου πω, αυτή τη λέξη τη χρησιμοποιούσαμε συνεχώς όταν κάναμε την πολιτική μας ανάλυση. Είναι ίσως η πρώτη φορά που δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Διότι η ψαλίδα, εκ των πραγμάτων, είναι τόσο, το άνοιγμά της τόσο μεγάλο, που κανένας δεν ασχολείται με το συγκεκριμένο. Το κρατάμε. Λέξη για να κλειδί. Για να δούμε. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επανερχόμαστε για το φινάλε της εκπομπής. Παρακαλώ.